είναι αρκετή για να καταστραφούν περιουσίες, να κλείσουν κι άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να απειλούνται ζωές. Και τούτο γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όσο όφιλε ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός. Όπως δεν έχει ολοκληρωθεί και το αποχετευτικό σύστημα. Ή δεν υπάρχει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων μακριά από τις φαραωνικές εγκαταστάσεις που και κοστίζουν στον πολίτη και καταστρέφουν τούτο τον ευλογημένο τόπο από αρχαιότητες. Έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής, έλλειμμα υποδομών χαρακτηρίζουν λοιπόν την περιφέρεια Αττικής. Μα πάνω απ' όλα έλλειμμα σχεδιασμού για το τι είδους πόλεις θέλουμε. Έλλειμμα φίλες και φίλοι που δεν έτυχε, αλλά πέτυχε. Έλλειμμα που αποτυπώνεται ανάγλυφα στις περιπέτειες και τελικά στη δρομολογημένη εξαφάνιση του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας Αττικής. Όπως άλλωστε φαίνεται και από την απόφαση του αρμοδίου Υπουργείου για κατάργηση οργανισμών, όπως ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Αθήνας και η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αθήνας, οργανισμών που λειτουργούσαν ως δυνάμει δημοκρατικές δικλείδες για τον όποιο σχεδιασμό. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τυχαίες αποφάσεις, αλλά με συγκεκριμένες μνημονιακές πρόνοιες, όπως αυτές προβλέπονται ως όροι στο πλαίσιο του νέου προγράμματος οικονομικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που προωθεί άρδιν το ξεπούλημα δημοσίων χώρων και υποδημών. Έτσι, για παράδειγμα, και πιο συγκεκριμένα, στις υποχρεώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση της μεταρρύθμισης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Και με τη λέξη μεταρρύθμιση διαβάζω τι εννοείται. Η εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας στην αξιοποίηση ακινήτων για ιδιωτικές επενδύσεις και η απλούστευση και επιτάχυνση χωροτοξικών σχεδίων. Ακούσατε? Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι έβυχες λέξεις, να είναι καλά η ελληνική, ευελιξία για τις επενδύσεις κατ' όνομα βεβαίως, και απλούστευση και επιτάχυνση χωροταξικών σχεδίων. Εκείνο λοιπόν που τους ενδιαφέρει και δεν κρύβεται πίσω από τις καλά γραμμένες παραγράφους τους, είναι η θεσμοθέτηση μια ανεφόρων και ορίων ελαστικότητας προκειμένου να διευκολυθούν πάση φύσεως ληστρικά συμφέροντα. Μπορεί να μην είναι η ώρα, αλλά επιτρέψτε μου να το πω και από αυτό το βήμα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν είμαστε ενάντια στην επιχειρηματικότητα και ας κατηγορούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ από τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο καθεστώς της φεουδαρχίας. Θέλουμε επιχειρηματίες που θα σέβονται τους εργαζομένους, θέλουμε επιχειρηματίες που θα αποδίδουν φόρο στο ελληνικό κράτος και επιχειρηματίες που θα σέβονται το περιβάλλον. Με αυτή την επιχειρηματικότητα είμαστε εμείς και όχι με τους ολιγάρχες φεουδάρχες που φέραν την πατρίδα μας εδώ που τη φέραν και το λεκανοπέδιο Αττικής επίσης. Κλείνει παρένθεση. Να υπογραμμίσουμε λοιπόν ότι μέχρι σήμερα τα προβλήματα δεν οφείλονταν τόσο στις αδυναμίες του υφιστάμενου χωρικού σχεδιασμού, αλλά στο γεγονός της μη εφαρμογής του, της απαξίωσής του λόγω έλλειψης συγκεκριμένης πολιτικής βούλησης. Εξού και η απόλυτα ρητορική στα χαρτιά επανάληψη της έννοιας της αηφόρου ανάπτυξης. Φίλες και φίλοι, σήμερα όμως η ανάγκη αλλαγής αυτή της υπάρχουσας επί δεκαετίες τρευλής κατάστασης χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την εγκαθίδρυση μιας φιλοσοφίας που εξυπηρετεί σε διάντροπα τα συμφέροντα των δανειστών. Το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αηφόρου ανάπτυξης καθίσταται άδειο κέλυφος, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, μία απλή έκθεση ιδεών, ένα φύλλος οικής που δεν κρύβει τη ζωφερή πραγματικότητα. Ό,τι δηλαδή χωρίς δεσμευτικό, γενικό, πολεοδομικό σχέδιο καταργείται ουσιαστικά όποιος χωροταξικός σχεδιασμός. Πλέον δεν έχουν ανάγκη, δεν υπάρχει ανάγκη να τηρούνται έστω και τα προσχήματα για τα συμφέροντα που θα μπορούν
να αναπτύσσονται επιβάλλοντας τους όρους και τις απαιτήσεις τους για μέγιστη κερδοφορία σε βάρος των απόψεων, των φορέων, των επιστημόνων, της ίδιας της κοινωνίας, των πολιτών του Λεκανοπεδίου Αττικής. Οι επενδυτές, και σας παρακαλώ πάρα πολύ να βάλετε πολλά εισαγωγικά στους επενδυτές τους και στις επενδύσεις τους, καθίσταται ο ανώτατος νομοθέτης, ο ανώτατος κριτής, διότι γνωρίζετε βέβαια ότι η δυνατότητα προσφυγής των πολιτών στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κάτι που τους ενοχλεί, γιατί πρέπει να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις της επενδύσης τους, με ό,τι βεβαίως αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο. Γιατί, φίλες και φίλοι, το νέο ρυθμιστικό σχέδιο, αγνώριστο κατάλοιπο εκείνο του 1985, βάζει ουσιαστικά τα φόπλακα στα ρυθμιστικά σχέδια. Στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, πρόκειται για μη σχέδιο, αποδεικνύοντας ότι μία χρεοκοπημένη αποικία, όπως θέλουν να καταντήσουν την πατρίδα μας, πρέπει να απολέσει πέραν της οικονομικής της δυνατότητας και τη δυνατότητα διαφύλαξης του φυσικού του περιβάλλοντος. Ο νόμος σε ό,τι αφορά στη χωροταξία και το περιβάλλον είναι πλέον αυτός του αποικιοκράτη επενδυτή. Έτσι, το κρίσιμο διακύβευμα, τα κρίσιμα διακυβεύματα για τη λειτουργία μιας πόλης, όπου λόγω χάρη η διαχείριση των απορριμμάτων, η διαχείριση της δόμησης, αθαίρετης και μη, τα μεγάλα έργα μεταφορών, τα ενεργειακά πάρκα και άλλα, δεν θα αποτελούν σημεία αναφοράς στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για το οποίο θέλουμε εμείς σήμερα να σας μιλήσουμε και για το οποίο γενιές επιγενειών, περιφερειακών συμβούλων, νομαρχιακών συμβούλων, έχω την τύχη να κοιτάω κάποιους από αυτούς τα μάτια, έδωσαν μάχη. Με δύο λόγια, το προωθούμενο προς ψήφιση ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας Αττικής, αυτό ακριβώς που πέρασε κατά πλειοψηφία από την Δημοκρατική Αριστερά, το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, τους εκπροσώπους τέλος πάντων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις αρχές Φεβρουαρίου φέτος, είναι προσχηματικό. Δεν δεσμεύει, δεν ρυθμίζει, τροποποιείται πανεύκολα, ελέγχεται από τα πάνω και δεν παρακολουθείται από τα κάτω, ενώ βεβαίως δεν ξαφνιάζεται κανένας μας υπερητή και λειτουργεί τη λογική της τσιμεντοανάπλασης. Η βασική όσο και καταστροφική του επιλογή συνίσταται στην επιστροφή στην πολιτική των αναπτυξιακών αξώνων αντί των πόλων, αξώνων που ταυτίζονται κάθε άλλο παρά τυχαία βέβαια, με οδικούς άξονες που κατακαιρματίζουν το στόχο μιας συμπαγούς πόλης φιλικής προς τον πολίτη. Φίλες και φίλοι, αν αφήσουμε αυτή την εξέλιξη να ολοκληρωθεί, θα βρεθούμε σύντομα μπροστά σε πόλεις φρούρια, γεμάτες τεράστια εμπορικά κέντρα, στο πλαίσιο ενός νεοφιλελεύθερου υποδείγματος, χωρίς ίχνος κοινωνικής παροχής, χωρίς ίχνος δημοσίου χώρου. Μέσα από την εκχώρηση προς δίθεν αξιοποίηση, το λένε, ακόμα και κομματιών της ιστορίας και του πολιτισμού των πόλεων, κοιτάζω τον Μανώλη εδώ στην πρώτη γραμμή και θυμάμαι το πρόσφατο παράδειγμα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας που είναι χαρακτηριστικό. Φίλες και φίλοι, για την περιφέρεια Αττικής εμείς διεκδικούμε και είμαι πεισμωμένη, αισιόδοξη και σίγουρη ότι από τις 26 Μαΐου θα αρχίσουμε και να υλοποιούμε ένα συνολικό ουσιαστικό και δημοκρατικά διευρυγμένο ρυθμιστικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό τριπλού εργαλείου. Ανάπτυξης, καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Και παράλληλα, ένα σχεδιασμό ασπίδα της ιστορίας, της παράδοσης και της απαράμιλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής μας. Για την υλοποίηση του ρυθμιστικού αυτού σχεδιασμού, θα μου επιτρέψετε, παρόλο που η Έρη, που μας τιμά, είναι μαζί μας αυτή την προσπάθεια, μία πολίτης ενεργός, μία πια συναγωνίστρια και συντρόφισσα, που δεν ήταν από την αρχή,
μα που καταδεικνύει το ήθος που θα υπηρετήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε, θα σας πει ακόμα πιο εντελεχώς πώς αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό το ρυθμιστικό σχέδιο. Αφήστε με μόνο να σας πω ότι με δεδομένη τη σημερινή κοινωνική οικονομική κρίση εν συντομία, οι βασικές κατευθύνσεις πρέπει να είναι η τόνωση της λεγόμενης κεντρικότητας και η ανάσχεση της αστικής διάχυσης στην πολύτιμη και πεπερασμένη εξουαστική γη, η άμβληση των χωροκοινωνικών ανισοτήτων για το σύνολο της περιφέρειας, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αστικού και εξωαστικού, και ας θέλουν να μας παρουσιάσουν ότι θέλουμε γενικά και αόριστα πράσινο, η χωρική εξειδίκευση του πρωτύπου παραγωγικής ανασυγκρότησης της Αττικής σε όλους τους τομείς. Φίλες και φίλοι, με τη σημερινή μας πρώτη παρουσίαση, που ουσιαστικά δική της σπουδαίες ιδέες που είναι έτοιμες να υλοποιηθούν, επαναλαμβάνω, από την 26η Μαΐου, ενός νέου ρυθμιστικού σχεδίου για την περιφέρεια Αττικής, αρχίζουμε τον αγώνα μας, όπως έχω πει αρκετές φορές, για τη μάχη των μαχών, την περιφέρεια Αττικής. Μια μάχη στην οποία δεν περισσεύει κανένας σας. Αρχίζουμε σήμερα τον αγώνα για το αύριο. Αρχίζουμε σήμερα με γνώση των δυσκολιών αλλά και με αισιοδοξία. Γιατί η μάχη για την περιφέρεια της Αττικής είναι πρωτίστως μάχη για τη συμμετοχή των πολιτών, μάχη για τη δημοκρατία. Μάχη που πρέπει να κερδιθεί και σας εγγυώμαι ότι θα την κερδίσουμε. Με τους πολίτες, από τους πολίτες, για τους πολίτες. Θα κερδίσουμε γιατί έχουμε τη δύναμη, γιατί εμείς όλα θέλουμε. Θέλω πριν να δώσω το λόγο στην Έρη, να κάνω και μία είτε από ραδιοφόρου, είτε από βήματος, είτε από τηλεοράσεως, διαβεβαίωσα από την πρώτη στιγμή πως θα τιμήσω την ψήφο των πολιτών της Αττικής από όποια θέση και αν μου εμπιστευτούν. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, από τη θέση της Περιφερειάρχου θα υπηρετήσω πολύ περισσότερους πολίτες από όσους με τίμησαν σε εκλογές του 2012. Σήμερα λοιπόν, που έχουμε αρχίσει τον αγώνα, που έχουμε βρει τη δύναμη ζωής για την περιφέρεια της Αττικής, θέλω μαζί σας, αλλά και με πολλούς εκεί έξω, να είμαι απόλυτα σαφής. Αποφάσισα να παραιτηθώ από τη βουλευτική μου διοίκηση. Γιατί θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπηρετήσω αποτελεσματικότητα αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Το ίδιο της αριστεράς είναι αυτό. Είναι μια απόφαση συνέπειας. Συνέπειας, συνέχειας και σταθερότητας. Άλλωστε, όπως σωστά είπε ο σύντροφος, αυτοί πάνε με τα κουρέματα και τα μνημόνια που εντός ολίγων τελειώνουν και εμείς πάμε με το ήχος. Είναι λοιπόν μια απόφαση συνέπειας λόγων και έργων. Είναι μια απόφαση συνέχεια σε ό,τι αφορά την επιλογή μου να δώσω τη μάχη στο μέτωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μια απόφαση σταθερότητας σε σχέση με την αταλάντευτη δέσμευσή μου να υπηρετήσω την υπόθεση της περιφέρειας. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση προσωπική, έχει όμως συλλογικό πρόσημο, το είδατε. Είναι μια απόφαση ευθύνης, η οποία εγγράφεται στο συλλογικό μας αγώνα για την ανατροπή και την ελπίδα. Ο καθένας μας από την έπαρξη που ο ίδιος επιλέγει και όλοι μαζί για τον κοινό μας στόχο, την κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.